Κάθε μέρα που περνά η κατάσταση επιδεινώνεται στα νοσοκομεία της Κίνας. Οι ασθενείς με βαριά συμπτώματα του COVID δεν μπορούν να νοσηλευτούν, αφού δεν υπάρχει ούτε ένα διαθέσιμο κρεβάτι στην πλειονότητα των νοσοκομείων. Hospitals completely overwhelmed, ICU beds completely full. Families I've spoken to tell me that the ambulances can't keep up. So if you have a sick family member who needs to get to the hospital, it's several hours wait before an ambulance can come and take you. And they're being told by hospitals, bring your own beds and have family members come and take care of the sick because we don't have enough nurses to go around. Τα νεκροτομεία δεν έχουν πλέον χώρο. Στα αποτεφρωτήρια η ίδια εικόνα. Κάποιοι συγγενείς θυμάτων λένε πως θα κάψουν οι ίδιοι τις ορούς των δικών τους ανθρώπων. Βρετανική εταιρεία ερευνών εκτιμά πως οι νεκροί ανά 24ωρο στην Κίνα μπορεί να αγγίξουν τις 25.000 μέσα στον Ιανουάριο. China has suddenly loosened up its restrictions left and right, and that's just provided an extraordinary opportunity for this virus to just like a volcano. Το Πεκίνο απαντά πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και οι αρχές ανακοινώνουν πως το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν μόνο 5 νεκροί από COVID. Το Κινέζικο Υπουργείο Υγείας απέρριψε την προσφορά δωρεάν εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαρακτήρισε ξανά παράλογους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επιβάλλουν χώρες στη Δύση. Η Δύση όμως αμφισβητεί τα υγειονομικά στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Κίνα. Στη χθεσινή συνεδρίαση αξιωματούχων υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλειονότητα των χωρών μελών τάχθηκε υπέρ της διενέργειας τεστ πριν από την αναχώρηση των ταξιδιωτών από την Κίνα. Παράλληλα, προτάθηκε η χρήση μάσκας σε πτήσεις από τα κινέζικα αεροδρόμια, αλλά και ο έλεγχος των λιμάτων σε αεροσκάφη που έχουν αναχωρήσει από την Κίνα. Σήμερα συνεδριάζει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Αντιμετώπισης Κρίσεων με σκοπό την επίτευξη κοινού βηματισμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.